αφορά τη μειονότητα. Το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ασκεί την μόνη, πιστεύω, σωστή πολιτική απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα. Βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των συμπολιτών μας, ποιες είναι και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας, της πολιτείας, απέναντι και σε αυτούς τους Έλληνες πολίτες. Και αυτές τις υποχρεώσεις εμείς υλοποιούμε. Εμείς ως Ελλάδα, με καμία παρέμβαση κανενός άλλου, και δεν θα δεχτούμε καμία παρέμβαση κανενός άλλου σε αυτά τα θέματα. Κύριε Υπουργέ, σας καταγγέλλω ότι γίνεται και σας ρωτώ ποια είναι η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και επίσης σας ζήτησα να μου πείτε πώς τοποθετείτε το κόμμα σας στο γεγονός ότι μέλη του ηγούνται ανεξαρτήτων συνδυασμού στη Θράκη. Ποια θα είναι η αντίδρασή του για να γίνει πράξη αυτό το οποίο διακηρύνεται εδώ. Πρώτα απ' όλα, αυτό το θέμα δεν είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά βεβαίως παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις εξελίξεις, επειδή αναφέρθηκε και ο ρόλος του τουρκικού προξενείου. Αλίμονο, πολύ στενά παρακολουθούμε και κάνουμε όλες τις ενέργειες. Μάλιστα, μόλις χθες με ενημέρωσαν, μόλις χθες υπήρξε πάλι μία συνάντηση. Καλέσαμε, νομίζω, τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και τον πρέσβη, τον Τούρκο πρέσβη, για να κάνουμε με αυστηρό τόνο αυτά τα διαβήματα και να πούμε ότι κάποια πράγματα που. Δηλώσεις του κύριου Ξενίδη είστε ενημερωμένος, κύριε Υπουργέ? Για τις δηλώσεις του κύριου Ξενίδη είστε ενημερωμένος? Τις σημερινές δηλώσεις του κύριου Ξενίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι όχι, κύριε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι σοβαρό το θέμα. Πρέπει να ενημερωθεί. Κανείς δεν είναι ενημερωμένος. Εγώ δεν είμαι ενημερωμένος, παραδείγματος χάρη. Δεν είδα τίποτα, ούτε ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, να γίνει, γιατί είχε δουλειά από το πρωί μέχρι τώρα. Τι να προλάβουμε. Θα ενημερωθούμε για όλα και όλα θα γίνουμε το σωστό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.